TechMinax.gr, <Τεκμα> είμαι ο Δημήτρης Αμπράζ και έχω στα χέρια μου το Motospeed Inflictor CK104 Μηχανικό πληκτρολόγιο το οποίο μας ήρθε από το Banggood Το link για την απόψη το βρείτε στην περιγραφή Με τιμή στα 45 περίπου ευρώ Τώρα πάνω κάτω εκεί παίζει γιατί με την ισοτιμία αλλάζει και η τιμή σε ευρώ Οπότε πάμε να δούμε στο αναλυτικό review αν αξίζει αυτό το πληκτρολόγιο Τι έχει να προσφέρει και πόσο καλά θα πάει Για πάμε! Εδώ είναι λοιπόν το Moto Speed Inflictor CK104. Όπω είπαμε, το πληκτρολόγιο μα το στείλε το Banggood, έρχεται στα 46 περίπου ευρώ. Τώρα αυτά παίζουν. Ε. Ε, Προχτέ μπήκαν 42, σήμερα είναι 46. Συν πλήν με βάση την ισοτιμία κυρίω ε, παίζει. Να το δούμε λίγο έτσι το πληκτρολογιάκι. Καταρχάς να πούμε ότι είναι μηχανικό. Full μηχανικό, με απόκριση 3 millisecond. Ε, τι γίνεται τώρα τα πλήκτρα βγαίνουν. Βασικά, να το δούμε λιγάκι πρώτα γύρω-γύρω. Ε, είναι RGB. Είναι φωτιζόμενο. RGB λοιπόν. Ε, θα δούμε πώ αλλάζουμε τα χρώματα κτλ. Θα χαμηλώσει και λίγο το φωτισμό εδώ πέρα γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό και στην ουσία δεν φαίνεται τόσο πολύ καθαρά ε, στην κάμερα από ό,τι βλέπω. Ε, είναι αλουμίνιο εδώ η πρόσωψη. Που είναι πολύ καλό αυτό να είναι ούτε λερών, ούτε γρατζουνίς, ούτε κρατάει πάνω μπίχλα, καθαρίζει πάρα πολύ εύκολα. Θα δούμε και στην πορεία πώς βγαίνουν οι διακόπτες και τα λοιπά. Έχει ο Τέμου διακόπτες, την ουσία από τότε που η Cherry MX άνοιξε το... τις πατέντες της, πλακώσαν οι Κινέζοι και έχουν βγάλει και αυτοί αντίστοιχους διακόπτες. Και οι ο Τέμου είναι πολύ καλοί διακόπτες. Είναι μπλε, εδώ, βγαίνουν όλα τα πλήκτρα έτσι ε, και είναι πολύ ποιοτική η κατασκευή τους θεωρητικά αντέχουν όλας έτσι ε, έχουν 50 εκατομμύρια ε, πατήματα στο κάθε πλήκτρο ε, μου φαίνεται υπερβολικό αλλά και τα μισά να είναι, είναι πάλι πάρα πάρα πολύ καλά λοιπόν, ε, να το δούμε λιγάκι 104 πλήκτρα το πληκτρολόγιο, είναι το τυπικό. Ε, θα βρείτε εκεί πέρα και στο, στο Banggood δηλαδή και το CK108 που έχει και ρίστρες, είναι το μόνο πράγμα που δεν έχει συσκευή. Βλέπουμε, είναι υπεριψωμένα έτσι τα πλήκτρα, είναι ωραίο αυτό, εμένα μου αρέσει προσωπικά, γιατί από μακριά φαίνεται και, το, και ο φωτισμό από κάτω. Στο πίσω μέρος έχουμε, να το γυρίσω, έχουμε τα στηρίγματα για να, το ανασηκώνουμε, να έχει μια κλίση Φαντάζομαι ότι όλοι μας το χρησιμοποιούμε και ε, ε, έτσι λαστιχαίνει πατήματα για να γλιστράει προφανώς Δεν έχει κάτι άλλο Λέει ότι η συσκευή ξέρω εγώ ακολουθεί τους κανονισμούς και τα λοιπά FCC rules και τα λοιπά Οπότε είναι θεωρητικά ε, ασφαλής Λοιπόν, να δούμε λιγάκι τι παίζει. Τα πλήκτρα βγαίνουν πάρα πολύ απλά, έχει μία πενσούλα μέσα στη συσκευασία, σαν ένα τσατσιμπίδα, σαν είναι. Αλλά, εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Είναι για τη φάση που θέλουμε να βγάλουμε ένα συγκεκριμένο κουμπί εδώ, ξέρω εγώ. Όχι πως δεν ναι, εκεί χρειάζεται, αλλά οκ. Okay. Συνήθω όταν θέλουμε να καθαρίσουμε το πληκτρολόγιο, τα βγάζουμε όλα και πέφτει καθάρισμα, οπότε okay. Λοιπόν, ε, φωτιζόμενο RGB λοιπόν δεν είναι το πολύ ο, πιο ομαλό RGB που έχω δει. Να χαμηλώσω λίγο τα φώτα. Νομίζω τώρα είναι καλύτερα έτσι ή να χαμηλώσω κι άλλο. Ναι, τώρα είναι πολύ καλύτερα νομίζω. Ε, δεν είναι το πιο ομαλό. RGB που έχω δει σε μετάβαση από χρώμα σε χρώμα αλλά είναι πάρα πάρα πολύ καλό ειδικά για αυτή την τιμή πραγματικά είναι σούπερ ο φωτισμός και να πούμε ότι και η ποιότητα κατασκευής με το αλουμίνιο μπροστά και το πόσο στιβάρι φαίνεται όταν το πιάνουμε είναι πάρα πολύ καλή το καλώδιο θα, θα ήθελα να είναι ε, να είναι με ύφασμα πάνω αλλά στα 46 ευρώ δεν μπορώ να έχω τέτοιες απαιτήσει. Αυτό είναι το, το άλλο πληκτρολόγιο που έχω, που το έχουμε δει και στο Techmanax που χρησιμοποιώ και σαν βασικό το Της Creative που είναι στα 180 ευρώ ξέρω εγώ, εντάξει εκεί πέρα το ζητά. Εδώ πέρα είναι ποιοτικό το καλώδιο, είναι αρκετά χοντρό Δεν είναι και το ψηλό καλωδιάκι το USB Οπότε ναι, ε, δεν μας πολύ καίει η αλήθεια είναι Λοιπόν, ε, ποιοτικά είναι πάρα πάρα πολύ καλό σίγουρα προτινόμενο και να δούμε τι μπορεί να κάνει ε, δεν μας αρέσει ξέρω αυτό το κύμα μπορεί να μας ζαλίζει, πατάμε fn και insert είναι το memory 1 και αλλάζει με το ε, fn και delete αλλάζουμε χρώματα και still τι άλλο έχουμε έχουμε αυτό που κάνει το Pulse που αναβοσβήνει έχουμε εδώ για Games φωτίζει αυτά που χρειαζόμαστε μπροστά-πίσω, reload, σκύψιμο, τρέξιμο και τα έχουμε όλο το πληκτρολόγιο φωτισμένο να κάνει rotate τα χρώματα έχουμε αυτό που ό,τι πατάμε ε, φωτίζει και μένει για ένα δεύτερο λεπτό φωτισμένο. Έχουμε αυτό που είναι στο ίδιο χρώμα αλλά κάνει ένα κυματισμό έτσι με την ένταση του φωτός. Έχουμε αυτό που είναι λίγο τσίρκο και νομίζω ότι αν αλλάξουμε και χρώματα ε, φωτίζει... Έλα, Ναι αλλά, αλλάζει και χρώματα στην πορεία, ξέρω τα πάνω ήταν κίτρινα τώρα αυτό και με το fn και εδώ φτιάχνουμε την ταχύτητα με το δεξια αριστερά είναι ταχύτητα και με το πάνω-κάτω είναι η ένταση του φωτό. Ω το μειώσα πολύ Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχει έχουμε αυτό Πατάμε ένα κουμπί και βγάζει κυματισμό. Γενικά έχει πολύ ωραία εφεδάκια. Και εδώ ε, ανάβει το κουμπί που πατάμε και τα γειτονικά του. Μένα καταβάση μου αρέσει αυτό. Ε, αυτό έχω και στο δικό μου το πληκτρολόγιο. Και έχει και presets για παιχνίδια. Δηλαδή για FPS παιχνίδια. Εδώ. Και ποντικάκι. Και εδώ αυτά. Το τυπικό. Και το τις το, των κατευθύνσεων πάντων τα κουμπιά εδώ πέρα. CF. Εδώ. Τα πλήκτρα που ε, χρειάζονται και απαιτούνται για το παιχνίδι. Code. Call of Duty. Εδώ. Μπροστά, πίσω, χειροβομβίδα, σούξου μουξου, σκύψιμο, τρέξιμο, τα όπλα μα κτλ. LOL. QWR, και τα λοιπά και από κάτω flash ότι έχουμε βάλει τέλο πάντων στα spells μας και τα λοιπά και συμπαίκτες, όχι συμπαίκτες, ε, το inventory Λοιπόν, τι άλλο, race Πα, 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 φρένο, γκάζι και τα λοιπά Είναι ωραίο πληθυνολογιάκι, δεν έχει software δικό του, τα πάντα γίνονται έτσι όπως δείξαμε τώρα Έχει συντομεύσεις πάνω εδώ, να το φέρω πιο κοντά να δείτε, έλα εστίασε, στα χαλάει λίγο η κάμερα. Τέλο πάντων, έχει συντομεύσει για ήχο, για μπρο, πίσω, play κτλ. λοιπά email. Ε, όλα γίνονται με το FN. Να γυρίσουμε εδώ. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και βολικό πληκτρολόγιο. Για 46 ευρώ είναι πραγματικά. Θα ένιωθα ότι ουσία τους κλέβω κιόλας. Ε, δεν θα πω ότι είναι το καλύτερο πληκτρολόγιο που έχω πιάσει στα χέρια μου και δεν περίμενα σε αυτή την τιμή, αλλά είναι πραγματικά εξαιρετικό. Όλα τα πλήκτρα βγαίνουν σχετικά, όχι σχετικά, εύκολα. Οπότε θα μας βγάλει την πίστη για να το καθαρίσουμε. Και είναι GG. Και εδώ έχει το lock για άλλες λειτουργίες και τα λοιπά να κλειδώσει ρυθμίσεις ρυθμίση σουξου μουξου όχι ψέματα ε, fail δικό μου κλειδώνει το windows button για τα παιχνίδια για να μπούμε μέσα στο παιχνίδι και πατήσουμε αυτό και μας πετάξει εκτός παιχνιδιού τώρα έλα ναι, τώρα που το, επειδή έχω το έχω συνδέσει τον υπολογιστή τώρα που το πατάω βγάζει κανονικά το start λοιπόν ε, νομίζω πω δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι να δείξουμε. Είναι πάρα πάρα πολύ κανό πληκτρολογιάκι. Τα λεντάκια πάνω, Namlock, Caps Lock κτλ. Εδώ. Πολύ απλό. Πολύ λιτό αλλά όμορφο. Και πραγματικά, σε οποιονδήποτε δεν έχει μηχανικό πληκτρολόγιο ή δεν έχει έτσι φωτιζόμενο πληκτρολόγιο, εγώ το προτείνω πάρα πολύ. Να ακούσουμε και λίγο από θόρυβο τι λέει. Είναι, είναι, έτσι είναι Blue Switches οπότε έχει έτσι ξυπνά στο γειτονά Καλά εγώ γράφω και γενικότερα δυνατά, δηλαδή ο συνδυσμένος κόσμος γράφει κάπως έτσι ε, Οπότε ναι, είναι ένα πληκτρολόγιο πάρα πάρα πολύ καλό Πάμε να κάνουμε το κλείσιμο, να τα πούμε και εκεί πέρα Είδαμε λοιπόν το Moto Speed Inflictor ck 104 και είναι ένα πάρα, πάρα πολύ καλό πληκτρολόγιο. Έχει πολύ καλή ποιότητα κατασκευή, με αλουμίνιο στην πρόσφυγη καθαρίζεται και πιο εύκολα. Οι διακόπτε είναι πολύ ποιοτικοί. Είναι ο τέμου που στην ουσία είναι κόπια των Cherry MX Blue. Του οποίου και η εταιρεία του έχει ανοίξει πλέον και δεν έχει πατέντα για τη συγκεκριμένη τεχνολογία που χρησιμοποιεί σε αυτού. Οπότε θα δούμε και άλλε εταιρείε να βγαίνουν και να κάνουν χρήση αυτή τη πατέντα. Ε, πολύ καλό ο φωτισμό όχι άρεστος αλλά στην τιμή αυτή είναι ήδη πάρα πάρα πολύ καλός ωραία τα πιχνιδάκια που έχει πάνω έτσι για το φωτισμό και τα presets που έχει πλήρως παραμετροποιήσιμο από το πιτολόγιο χωρίς προγράμματα εφαρμογές και τα λοιπά έξτρα ε, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο γρήγορο και αρκετά βολικό δηλαδή εμένα με έχει βολέψει και για δουλειά αυτό το πληκτολόγιο παρότι κάνει λίγο παραπάνω θόρυβο ως όντας μηχανικό και με ε, ο τέμου Παύλα, Τσέρι, MX Blue, διακόπτε. Ε, στην τιμή του, ασυναγόνιστο, πραγματικά. Αυτά λοιπόν από το πληκτρολόγιο. Αν σα άρεσε η συσκευή, το link είναι στην περιγραφή για την αποκτησή τη. Ε, τα link επίση για τα social media είναι και αυτά στην περιγραφή για να τα λέμε και εκεί πέρα. Τελευταία παίζουν και διαγωνισμοί, οπότε για ελάτε και ίσω στο μέλλον το δούμε και αυτό να γίνεται διαγωνισμό. Ε, μάλλον πολύ σύντομα θα γίνει και αυτό. Ε, αν σας άρεσε το βίντεο, thumbs up, αν ε, δεν έχετε κάνει subscribe, κάντε το τώρα και φυσικά ένα share, βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι και βοηθάει και τους φίλους να δουν το πληκτρολογείο. Αυτά λοιπόν από μένα, Ας, ε, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο review, τα λέμε! Yeah.